ένας που δεν παίρνει μέρος στο σοου του Πάγου, αλλά φαίνεται ότι το κατέχει καλά το άθλημα. Ο Άντωνης Λουδάρος, μιλώντας στην εκπομπή Made in Star, έστησε στον τοίχο εκείνους που συμμετέχουν και τους έβαλε τα δύο πόδια σε ένα παγοπέδιλο. Όλοι που συμμετέχουν, συμμετέχουν για κάποιους λόγους, έχουν τους λόγους τους. Για να ξαναέρθουν στην επικαιρότητα, για να μπορέσουν να ξανακάνουν εξώφυλλα, για να μπορέσουν να συνεχίσουν να υπάρχουν. Έξαλλοι έγιναν οι παγοχορευτές. Ούτε η Τούμπα δεν την ενόχλησε τόσο πολύ την συνάδελφό του, Πινελόπη Αναστασοπούλου. Ο καθένας έχει την προσωπική του άποψη. Άμα εκείνος κάνει τη ζωή που νομίζει και εγώ κάνω τη ζωή που νομίζω. Στο δικό μου το τραπέζι, ποιος θα βάλει φαγητό? Ο γείτονας. Κάπως πρέπει να ζήσω. Και φέτος επέλεξα να ζήσω με αυτόν τον τρόπο. Σεβαστή η άποψή του. Αλλά για τον εαυτό του. Εντάξει, θα έχει τους λόγους του. Ναι, δεν ξέρω τι θες να σου πω. Να απαντήσω τώρα γιατί το είπε κάποιος άνθρωπος. Αν πιστεύει αυτό, δεν μπορώ εγώ τώρα να αποδείξω αν είμαι ελέφαντας ή το οτιδήποτε. Ο καλύτερος του παγοδρομίου φαίνεται πως είναι ο Μηθριδάτης που έχει πάρει το παιχνίδι έτσι ακριβώς όπως του αρμόζει. Εγώ τουλάχιστον για τον δεύτερο λόγο το κάνω. Το κάνω ειλικρινά δηλαδή αυτό το πράγμα. Θέλω να κάνω εξώφυλλο σε περιοδικά, αλλά τύπου ημίγυμνος. Θέλω να κάνω, δηλαδή με ρουχισμό και τέτοια δεν με ενδιαφέρει να κάνω, πραγματικά. Ο χιουμορίστας της παρέας που μπορεί να κάνει πρόβες, αλλά ακόμη δεν συμμετέχει, να σημειωθεί και αυτό. Προς το παρόν και που είμαι στο παιχνιδέτο, παιδιά, στην αφάνεια βλέπετε παραμένω. Και γουστάρω, δηλαδή δεν είναι ότι το κάνω για κανένα λόγο, θέλω να μάθω το άθλημα. Του παγοκαρφώματος το κατέχουν όλοι πολύ καλά. Το μισό cast του Dancing on Ice πραγματικά έχει θυμώσει με την είσοδο της Πάμελα στο παιχνίδι. Εγώ το διασκεδάζω. Η Πάμελα θεωρώ ότι προσπαθεί να γίνει ένα με εμάς, ότι προσπαθεί να ενσωματωθεί στην παρέα. Δεν ενοχλούν τα κακά σχόλια. Είναι μια αλήθεια, είναι. Η Πάμελα από την πλευρά της παράπονο δεν έχει, τα ακούει και από τους μέσα και από τους έξω. Υπάρχει και μια άλλη άποψη ότι μπορεί να μας αρέσει το πατινάς και να θέλουμε να χορεύουμε στον πάγο. Στον κήπο, φίλοι μου, στον κήπο, γιατί ο πάγος φαίνεται πως τα νεύρα τα έχει κάνει κρόσια.